Να πούμε ότι ήταν και έτοιμα πάρα πολλών και το διαβάζετε και του τύπου, είχε πολλές προσγραφείς στον τύπο, να πάμε σε ένα πιο εξελιγμένο και σε πιο αυτοματοποιημένο σύστημα. Η Δημοτική Αρχή προχώρησε στη λειτουργία αυτού του αυτοματοποιημένου συστήματος. Να πούμε, να ξεκαθαρίσουμε ότι είμαστε ακόμα σε δοκιμαστική λειτουργία. Δεν έχει γίνει ουσιαστικά ακόμα ούτε παραλαβή από την εταιρεία η οποία μας έχει παρέχει το σύστημα. Είναι δηλαδή στη διάρκεια του τεσταρίσματος. Ξεκίνησε σήμερα η δοκιμαστική λειτουργία καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Γιατί μέχρι τώρα είχαμε κάνει δοκιμαστική λειτουργία στη διάρκεια του μισάωρου, μία ώρα, για να δούμε ακριβώς πώς συμπεριφέρεται. Πρέπει να πούμε ότι γενικά το σύστημα, σαν σύστημα, συμπεριφέρθηκε καλά. Παρατηρήθηκε όμως ένα πρόβλημα, ειδικά τις πρωινές ώρες της ώρας αιχμής, στην είσοδο των οχημάτων, δημιουργήθηκαν μεγάλες σπουρές. Αυτό οφείλεται σε δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι το σύστημα αυτό, όσο γρήγορο και να είναι, θα έχει μια καθυστέρηση παραπάνω από ό,τι είχε μέχρι σήμερα. Γιατί μέχρι σήμερα ο υπάλληλος έβλεπε τα αυτοκίνητα από μακριά, πληκτρολογούσε την πινακίδα, έπαιρνε την αποδείξή του, έμπαινε μέσα και έμπαινε. Τώρα, μέχρι να σκαταριστεί η πινακίδα, να ανοίξει μπάρα, να πάρει το εισιτήριο και να ανοίξει μπάρα, αυτό είναι κάποια δευτερόλεπτα. Δηλαδή, μιλάμε για δευτερόλεπτα, δεν μιλάμε ότι καθυστερεί τίποτα σημαντικά. Αλλά όλα αυτά σύνδεται ότι είναι πρώτη μέρα, ότι ακόμα δεν έχει εξοικειωθεί ο κόσμος. Ότι όλος ο κόσμος στην είσοδο, παρότι έλεγε ότι πίσω γινόταν χαμός, ότι ήθελε και μια πληροφορία. Πώς λειτουργεί, τι κάνει, όλο αυτό δημιουργήσε κάποια προβλήματα. Ευελπιστούμε ότι μένοντας πάνω από και παρακολουθώντας το σύστημα, ότι θα το βελτιώσουμε. Γιατί αυτό που μας διαφέρει πάνω απ' όλα είναι η εξυπηρέτηση των δημοτών και των επισκεπτών. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση. Να πούμε ότι δεν δημιουργήθηκε αντίστοιχο πρόβλημα που υπήρχε με το προηγούμενο σύστημα στην έξοδο. Γενικά αυτό το συνέξοδο λειτουργήσε καλά γιατί ο κόσμος μαθαίνει, γι' αυτό πρέπει να το καταλάβει ότι πρέπει πριν πάρει το αυτοκίνητό του, πριν μπει στο αυτοκίνητό του, να έχει προπληρώσει ή στα δύο αυτόματα ταμεία που λειτουργούν ή το κεντρικό ταμείο που λειτουργεί για κάποιους που δεν μπορούν ή κάποιους που δεν καταλαβαίνουν ακόμα το νέο σύστημα. Θα λειτουργεί για κάποιο διάστημα, ίσως και για πάντα, δεν ξέρουμε το κεντρικό ταμείο. Πάντα υπάρχει το κεντρικό ταμείο που υπάρχει πάλι στο Δήμο που μπορεί και εκεί να πληρώσει. Οπότε λοιπόν, ζητάμε την ανοχή του κόσμου. Είναι πρώτες μέρες να το μάθουμε όλοι το σύστημα και οι υπάλληλοι του Δήμου. Και εμείς δηλαδή και ο κόσμος που θα δουλεύει το πάρκινγκ. Και πιστεύουμε ότι σιγά σιγά η εξυπηρέτηση θα είναι πολύ καλύτερη από ό,τι ήταν μέχρι τώρα. Γιατί λύνουμε πάρα πολλά προβλήματα. Λύνουμε το πρόβλημα που υπήρχε, και εσείς το έχετε γράψει πολλές φορές, ότι με το βράδυ, το πρόβλημα που υπήρχε ότι κάποιος δεν είχε πάρει το αυτοκίνητο μετά τις 9 το βράδυ, ότι αναγκαζόμαστε, βάζαμε πρόστιμο, είχε. Όλα αυτά πλέον λύνονται με το αυτοματοποιημένο σύστημα. Οπωσδήποτε μπορεί να αφήσει το αυτοκίνητο ό,τι ώρα θέλει και να το πάρει ό,τι ώρα θέλει. Γι' αυτό λοιπόν καλό τον κόσμο να έχει μια υπομονή. Είναι πρώτες μέρες, μην ξεκινάμε ούτε με εντάσεις ούτε με φωνές. Όλοι μαζί να δούμε να βελτιώσουμε το σύστημα. Εμείς το κάναμε το σύστημα να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Το ζητούσε ο κόσμος και το κάναμε γι' αυτό. Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτό θα επιδιώξουμε. Να ρωτήσω, οι τιμές παραμένουν οι ίδιες που ίσχυαν μέχρι τώρα? Ναι. Να πούμε ότι οι τιμές παραμένουν οι ίδιες και είναι ένα θέμα που δημιουργεί ένα προβληματάκι στο λογισμικό, καθότι είναι ένα δύσκολο πάρκινγκ, δεν είναι ένα εύκολο πάρκινγκ. Είναι ένα πάρκινγκ, ένα μεγάλο πάρκινγκ που χωράει κοντά 400 αυτοκίνητα στο κέντρο της πόλης. Να πούμε ότι έχει δύο ρυθμίες, κύριε Μπακόπουλε, ότι το μεσημέρι 2 με 5 είναι δωρεάν, 9 με 8 το πρωί είναι πάλι δωρεάν, Σαββατοκύριακο είναι δωρεάν. Όλα αυτά δημιουργούν και κάποιες λειτουργίες και στο λογισμικό, να στηθεί το λογισμικό και να δουλέψει. Η έλεγχη μέχρι τώρα είναι ότι δουλεύει. Γι' αυτό ζητάμε τον κόσμο να κατανοήσει λίγο την κατάσταση. Πιστεύω όμως ότι αυτό έχει λυθεί. Το έχουμε τσεκάρει προηγούμενες μέρες και έχουμε δει ότι έχει λυθεί. Όλα αυτά θα τα κρίνουμε σε μια εβδομάδα, σε 10 μέρες, 15 μέρες, όταν δουλέψει αυτό το σύστημα, να δούμε ακριβώς τι θα μας αποδώσει.